Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση τόσο το Δήμαρχο όσο και το Βουλευτή. Είναι πολύ σημαντικό για μας που ξεκινάμε αυτή την περιοδία ενημέρωσης στην Πελοπόννησο. Σύντομα, εντός των επόμενων ημερών, θα φέρουμε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την διαχείριση των επιχειρηματικών οφειλών, τόσο προς τράπεζες όσο και προς δημόσιο, δηλαδή εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Που θα περιλαμβάνει τι, έτσι, να πούμε πρακτικά για κάποιον που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, τι κινήσεις πρέπει να κάνει. Οποιοσδήποτε χρωστάει τόσο προς τράπεζες ή και προς το δημόσιο ή και λοιπούς προμηθευτές, όλα δηλαδή τα χρέη, θα μπορεί να κάνει μία αίτηση στην ειδική γραμματεία διαχείρισης ειδικού χρέους μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αναπτύσσεται επί του παρόντος. Στη συνέχεια η αίτησή του θα ανατίθεται σε κάποιον συντονιστή και το επόμενο βήμα είναι καλούνται όλοι οι πιστωτές στο ίδιο τραπέζι και γίνεται μία διαπραγμάτευση. Είναι βασικό κομμάτι ότι κατά την αίτηση προσκομίζεται μία μελέτη βιωσιμότητας η οποία καθορίζει το ακριβές ποσό που μπορεί η επιχείρηση να πληρώνει. Και βάσει αυτού του ποσού καθορίζονται όλες οι μετέπειτα ρυθμίσεις προς όλους τους πιστωτές. Είναι μια αλλαγή φιλοσοφίας, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια έτοιμη λύση που, ας το πούμε έτσι, υιοθετείται ή επιβάλλεται προς όλους. Στον καθένα βρίσκεται η λύση που ταιριάζει βάσει της μελέτης και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η λεγόμενη σύμβαση αναδιάρθρωσης, όπου έχουν πλέον ρυθμιστεί ή και κουρευτεί τα χρέη του, κατατίθεται στο ακριβό δικαστήριο προς επικύρωση και στη συνέχεια είναι υποχρεωτική για όλους τους πιστωτές. Αυτή είναι η διαδικασία σε απλά βήματα. Να ρωτήσω αν υπάρχει το maximum των χρεών, σαν σύνολο, και επίσης αν θα υπάρξει και δανεισμός προς αυτή την κατεύθυνση για να βοηθηθούν οι μικροεπαγγελματίες. Δεν υπάρχει maximum, είναι ανεφορείου όλα τα χρέη ανεξαρτήτως ύψους, από 20.000 ευρώ και πάνω συνολικές οφειλές. Και πόσο χρονοβόρο θα είναι αυτό? Η διαδικασία θα μπορεί να διαρκεί έως 6 μήνες. Υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα μέσα στον νόμο. Επίσης είναι σημαντικό να υποθεί ότι μέσα στον νόμο έχουν δοθεί ειδικά κίνητρα, υπάρχουν δηλαδή ειδικές δικλείδες, ώστε μετά το μέρος διαδικασίας οι τράπεζες να είναι πλέον να είναι εφικτό να δώσουν νέες χρηματοδοτήσεις που είναι το ζητούμενο από όλους για την οικονομική ανάπτυξη. Άρα να πούμε ότι σε 6 μήνες ένας επαγγελματίας θα μπορεί να βρει έναν τρόπο να παραμείνει στην αγορά και να μπορέσει να αναπτυχθεί κατά έναν τρόπο. Αυτό ακριβώς είναι, με το σκεπτικό ότι θα έχει διαχειριστεί τα χρέη του, άρα θα έχουν τακτοποιηθεί οι οφειλές, θα έχουν μπει σε ένα καθεστώς ρυθμίσεων και θα μπορεί να προχωρήσει μπροστά αξιοποιώντας ένα κομμάτι των εσόδων του για την ανάπτυξή του και θα μπορεί επίσης να ενισχυθεί από την τράπεζα με νέα χρηματοδότηση, στοιχεία κεφάλαιο κίνησης, ώστε να μπορεί να προχωρήσει. Η πλατφόρμα πότε θα είναι έτοιμη? Η πλατφόρμα αναμένεται να είναι έτοιμη 3 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου. Ευχαριστώ.